Αποχαιρετάμε όλοι σήμερα την Έρικα Μπρόγερ. Μια γυναίκα η οποία... Μια γυναίκα σύμβολο θα έλεγα. Μια ζωή παράδειγμα για τους πιο νέους της δουλειάς μας. Πάντα απλή, ανθρώπινη, προσβάσιμη και βεβαίως ταλαντούχα. Mm-hmm. Ήταν μεγάλη ατυχία γιατί ήταν μια ευκαιρία αυτή που... τελευταία στη ζωή μας για αυτή τη δουλειά που κάνουμε, όταν μπορούμε να επανέλθουμε στη δουλειά αυτή, σε αυτή την ηλικία που βρισκόμαστε, και αυτή είναι και η ιστεροφημία μας. Mm-hmm. Η ζωή της το έδωσε, της το χάρισε, αλλά της το πήρε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ηθοποιών, σαν Γενικός Γραμματέας εγώ και σαν Πρόεδρος του Σπύρου Σοπιμπίλας, που η οικογένεια αποφάσισε, αντί Στεφάνου, να δουν κάποια χρήματα για μας, γιατί πραγματικά υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν απόλυτη ανάγκη από τη βοήθεια αυτή. Εσείς πότε μάθατε για την επιδείνωση της υγείας της και για αυτό το πρόβλημα που ουσιάζεται? Αυτό έγινε ξαφνικά. Πιο πολύ το μάθαμε από τα μίδια, γιατί λόγω των εορτών ήμασταν όλοι με τις δουλειές μας απασχολημένοι. Θα έλεγα ότι για αυτή την περίπτωση μιας νόσου όπως είναι αυτή, η παράτη νόσος, για έναν άνθρωπο όπως για τη δουλειά που κάνουμε εμείς, mm-hmm. είναι ανάπαυση, είναι ταλαιπωρία γενικά για τον κάθε ασθενή.